Ωραία, τώρα τι. Και το Q&A μου το έκανα και εξηγήθηκα στους φανς για όλη την κατάσταση. Τι άλλαξε όμως? Τίποτα. Τα views είναι ίδια, τα νούμερα συνεχίζουν να πέφτουν. Τι άλλο να κάνω? Τι έκανα παλιά και υπήρχε τέτοια επιτυχία? Αυτό είναι. Συμβουλές. Yo, what up, μάγκες. Τι λέει, πόσο καιρό είχαμε να κάνουμε τέτοιο βίντεο, πόσο καιρό είχαμε να δώσουμε συμβουλές, πόσο μισό να δω, πόσο καιρό είχαμε να δώσουμε συμβουλές. Το τελευταίο βίντεο που δώσαμε συμβουλές, ποιο ήταν? Γιατί θυμάμαι είχαμε δώσει και ένα και σε αυτό το κανάλι, μαζί με τον Γκρίγκο. Αν είσαι κοπέλα, μην τα κάνεις. 87.968 προβολές, 601 σχόλια, 4.366 likes και 212 dislike. Αυτό, αν είσαι κοπέλα, μην τα κάνεις, βγήκε 28 Φεβρουαρίου του 2016. Μάγκα, πάμε πάρα πολύ πίσω. Έλα γαμίσου, όχι εδώ. Έλα, όχι εδώ. 28 Φεβρουαρίου του 2016. Λοιπόν, τελευταίο με συμβουλές στο GNU ήταν... Γαμώ το που είναι. Να το σε 6 πράγματα που κάνουν. Που κάνουν τα θηλυκά. Τι ήθελα, μισό. Πράγματα που κάνουν οι κοπέλες τερνός. 138.000 προβολές. 138.751 προβολές, 387 σχόλια, 3.753 dislike και 200.000 dislike. Και αυτό το βίντεο βγήκε 3 Απριλίου, Απρίλιος, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος. Μετά από 1,5 χρόνο ακριβώς είμαστε εδώ για να δώσουμε συμβουλές ξανά. Απίστευτο. Σήμερα το θέμα μας είναι... Τι θέλει? Αν σε γουστάρει ο φίλος σου. Είσαι εσύ, ένα θηλυκό ή ένα ασθενικό και έχεις ένα κολλητό εισαγωγικά αντίθετο φίλο. Πώς θα καταλάβεις αν αυτός ο κολλητός, Παύλα, κολλητή σε εισαγωγικά ξανά, σε θέλει, σε γουστάρει, θέλει να σε επιδείξει, θέλει να επιδειχτεί μαζί σου και όλα τα σχετικά. Ωραία, ας πάρουμε την αρχή. Ένα, δεν... Συνέχεια θα σου λέει ότι δεν γουστάρει κανέναν, δεν θέλει κανέναν αυτή την περίοδο, δεν ενδιαφέρεται για κανέναν αυτή την περίοδο, παύλα καμία. Ξέρετε, μιλάω συνέχεια και για συνικά και για θηλυκά αντίστοιχα, οπότε μπορεί να χρησιμοποιώ και τα δύο. Γέννη, αρσενικό θηλυκό ουδέτερο, πω, bitch I'm smart. Ναι, τέλος πάντων. Ότι δεν γουστάρει κανέναν, ότι δεν θέλει κανέναν, ότι αυτή τη στιγμή δεν ρε φίλε, δεν, κατάλαβες. Είναι ένα σημάδι αυτό. Μπορεί όντως να μην γουστάρει κανέναν, αλλά μπορεί και να γουστάρει σένα και εμείς το λέει επειδή ντρέπει. Ας το κρατήσουμε εκεί. Ας βάλουμε αυτό να είναι ένα σημάδι, ας κρατήσουμε. Και αν με τα υπόλοιπα σημάδια συμπίπτουν και εκείνα, ένα τουλάχιστον ξέρω εγώ, κάτι πάει καλά, αδερφέ, έτσι δεν είναι. Ωραία. Δύο. Το δεύτερο πάμε τώρα. Δεύτερο. Ποιο είναι το δεύτερο? Ωραία, μεγάλα κοπλιμέντα. Να σου κάνει συνέχεια κοπλιμέντα, μεγάλα κοπλιμέντα. Ωραία μάτια, πω πω τι όμορφη που είσαι σήμερα, πω πω γαμάει αυτό πάνω σου. Πω πω το κάνεις τέλεια, το ένα τ' άλλο. Συνέχεια να σε πετάει κοπλιμέντα, να λες όπα. Πότε είναι η τελευταία φορά που μου είπε κάποιος κοπλιμέντα? Τελευταία φορά που να σου είπε κάποιο κομπλιμέντο παίζει να ήταν η μάνα σου, οπότε σκέψου. Αν ο φίλος σου, κομπλητός σου, σου λέει συνέχεια κομπλιμέντα και συνέχεια σου λέει δεν γουστάρει κανέναν, κάτι πάει λάθος ρε φίλε, κάτι... Φίλε, ή είσαι γκέι, ή είσαι λεσβία, γενικά είσαι ο ομοφυλόφιλος ή είσαι πρόβλημα, ή απλά με γουστάρεις. Ναι! Τρία, θα είναι αυτό το άτομο συνέχεια μαζί σου με όλες τις παρέες, δηλαδή θα βγαίνετε, μια μέρα θα βγεις με αυτή την παρέα, μπορεί την επόμενη μέρα να βγεις με άλλη παρέα, αλλά ο κοινός παρανόμος σε αυτή την παρέα θα είναι αυτό το άτομο, θα είναι συνέχεια μαζί σου. Θα βγεις δύο μέρες με αυτούς, τη μία μέρα με αυτούς, την άλλη μέρα με τους άλλους, αλλά αυτός θα είναι εκεί και τις δύο μέρες, θα είναι μαζί, και στην κοινή παρέα, θα είναι μαζί σου, θα περάσει χρόνο μαζί σου, θα θέλει να περάσει χρόνο μαζί σου, δεν θα πει όχι.
θα αρχίσει για τους άλλους, θες εσύ και θα αρχίσει για σένα. Λόγω Μαρίσα Μπατέ, ναι. Και αυτό ρε φίλε, θα βγείτε, έλα, θα βγω με αυτούς, θέλεις να έρθεις, ναι θα έρθω. Έλα την επόμενη μέρα θα πάω κέντρο για ψώνια, θέλεις να έρθεις, ναι θα έρθω. Μάγκα. She wants the tea, or he wants the tea. Κάτι πάει εδώ μάγκα. Δεν συμφωνούμε. Ναι. Και τελευταίο τέσσερα, έτσι λίγα πράγματα. Και τελευταίο τέταρτο που πιστεύω εγώ, έτσι εγώ. Συνέχεια θα ψάχνω αφορμή να σε ακουμπήσει ρε φίλε, να σε αγγίξει, όπα, κατά λάθος, όλοι. Θα προσπαθήσει να κάνει το ένα, να είναι κοντά σου, να σε αγκαλιάσει με κάποιο τρόπο, να βρει αφορμή να σε αγκαλιάσει, να σε ακουμπήσει. Το ένα, το άλλο, αυτό ρε φίλε, αυτό δηλαδή. Με πιάνεις τι εννοώ, γαμό. Πιάνεις, δεν είστε χαζοί. Δεν είναι τόσο δύσκολο να καταλάβεις. Άνοιξε τα μάτια σου. Και εσύ, άμα το βλέπεις τον άλλο τι σε θέλει, και εσύ δεν το θες, και το θες για φίλο, μην το παιδεύεις. Άσε το παιδί. Άσε το πες του, δεν σε γουστάρω. Δεν σε θέλω. Σε θέλω μόνο για φίλο. Θες να μπεις φίλο, αυτό σου πει, όχι, δεν σε θέλω για φίλο. Θέλω να σε επιδείξω. Ωραία θα πει κι ο άλλος. Ωραία θα πεις εσύ. Δεν θέλω εγώ να με επιδείξεις. Άρα σου πει: εγώ θέλω να σε επιδείξω. Ωραία, θα πει εσύ πάλι: δεν θέλω να με επιδείξω. Εγώ θέλω να είμαστε φίλοι. Θα πει: γεια σου, ρε φίλε. Κατάλαβε. Αυτό θέλω να σου πω. Οπότε ξεκαθάρισε τα πράγματα από πριν. Για μην έχει και ψεύτικες σχέσεις με τον άνθρωπο αυτό. Γιατί άμα ο άλλος σε θέλει και σε θες μόνο για φίλο και αυτό σε θέλει για φίλο και δεν θα σε επιδείξει, δεν είναι υγιής αυτή η φιλία που έχετε. Ωραία. Κάνεις εκεί ρε μαλάκα. Με συμβουλές θα κυνηγήσεις προβολές. Αυτό θες να δείξεις στον κόσμο. Ότι δίνεις συμβουλές. Είσαι σοβαρός. Γιατί συμβουλές του θες να σε θυμούνται. Μαγκά. Έχουμε πρόβλημα.